Πράγματι γίνεται μια καλή συζήτηση με σοβαρά θέματα όπως αυτό που απασχολεί τους κατοίκους της Κεφαλονιάς και ιδιαίτερα το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τη γέφυρα του χειμωνικού. Πιστεύω ότι όλες οι παρατάξεις σε ένα κλίμα συνεννόησης και συνεργασίας βγάλαμε το συμπέρασμα ότι όλοι πρέπει να συμπαρασταθούμε στη ζημιά που έχει προκύψει με την καθυστέρηση της κατασκευής και βεβαίως να παρθούν κάποια μέτρα έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε τα προβλήματα τα οποία ήδη έχουν δημιουργηθεί και ίσως αυξηθούν με την καθυστέρηση του συγκεκριμένου έργου. Από την άλλη πλευρά συζητάμε το θέμα της εγκληματικότητας, βεβαίως ήταν αίτημα των παρατάξεων της αντιπολίτευσης κυρίως για τη Ζάκυνθο και μιλώ την παράταξη του κυρίου Γαλιατσάτου, αλλά βεβαίως ήρθε και ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών, οι οποίοι βάλαν τα ζητήματα της υποστελέχωσης και της εγκληματικότητας. Η υποστελέχωση είναι γεγονός ότι υπάρχει σε όλα τα νησιά, αλλά όπως ξέρετε υπάρχει και σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και της αστυνομίας, αλλά και εμείς στην περιφέρεια μπορούμε να πούμε ότι η κατάστασή μας είναι τραγική. Σε κάθε περίπτωση διεκδικούμε, διότι πέρα από τους μόνιμους κατοίκους, οι αστυνομικές διευθύνσεις των νησιών μας έχουν να υπερασπιστούν την ασφάλεια των επισκεπτών μας και νομίζω σε αυτή την κατεύθυνση το Υπουργείο πρέπει να δείξει μια επιμέλεια και να αυξήσει τις δυνάμεις που να μπορούν να δώσουν την ασφάλεια και στους μόνιμους αλλά και στη διαχείριση του τουρισμού μας, στην καλή και ποιοτική εξυπηρέτηση στους αρρωλημένες και που κυρίως δεχόμαστε ένα μεγάλο φορτίο επισκεπτών.